Προκειμένου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Τελειώνοντας τη θητεία μας, θα ήθελα να κάνω κι εγώ, όπως και οι συνάδελφοι που αποφασίσαμε να σας καλέσουμε, ένα μικρό απολογισμό. Κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία μου στο Δήμο Καλαμάτας, θέλω να σταθώ στα πιο σημαντικά σημεία των δύο θητειών του 2010, 2014 και 2014-2019, που είχα και τη χαρά και την τιμή να είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Δημάρχου μας, του κ. Παναγιώτη Νίκα. Στις δύο αυτές τετραετίες, ο Δήμαρχος μου εμπιστεύτηκε θέσεις κομβικής σημασίας για μια πετυχημένη αρχή. Έτσι, το 2010 εκλέγομαι πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος. Το διάστημα 2011-2012 ορίζομαι ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Την περίοδο αυτή γίνεται μεγάλη αναδιάρθρωση του προσωπικού του Πνευματικού Κέντρου, καθώς επίσης και σημαντικές εργασίες συντήρησης. Στη διετία 2013-2014 αναλαμβάνω τη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, μια θέση ιδιαίτερα απαιτητική, γιατί έχει να κάνει με την πολιτική του Δήμου προς τους πολίτες, καθώς διαχειρίζεται το δύσκολο για κάθε Δήμο θέμα, όπως είναι αυτό των εσόδων. Έτσι, κατά τη διάρκεια της θητείας, εξοφλούνται οφειλές του Δήμου προς προμηθευτές, είναι το μεγάλο ποσό το οποίο πήραμε χρηματοδότηση γύρω στα 2 εκατομμύρια του Υπουργείου Οικονομικών, εξοφλούνται και αποζημιώνονται απαλωτριώσεις για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και ταυτόχρονα γίνονται διανοίξεις των οδών Μεζόνος και Βασιλίσσης Όλγας, Θεμιστοκλέως και του Κηδίδου, καθώς και η απαλωτρίωση του ακινήτου βόρεια του Μεγάρου Χορού και τέλος η εξόφληση της Βασιλέως Γεωργίου με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλα αυτά πολύ συνοπτικά και ενδεικτικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι και πολλά άλλα έγιναν. Το 2014 εκλέγουμε για δεύτερη θητεία Δημοτικός Σύμβουλος και τη διετία 2015-2016 αναλαμβάνω καθήκοντα ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Διοκτής, η οποία έχει σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και την εκμετάλλευση των κοινόξεων χώρων. Την παραπάνω διετία υπογράφονται συμβάσεις με τους μικροπολιτές του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου, οι οποίοι ήταν στον αέρα, δηλαδή όταν πήγαν εκεί δεν υπήρχε καμία σύμβαση, καθώς επίσης διαμορφώνεται και ο χώρος έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα η λαϊκή αγορά. Κατασκευάζονται οι ξύλινοι οικίσκοι που όλοι γνωρίζετε και τοποθετούνται στον χώρο της κεντρικής πλατείας κατά τις περιόδους των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Τον ευαίσθητο τομέα της υγείας και της πρόνοιας καλούμε να υπηρετήσω ως Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης το 2017-2018, όπου ολοκληρώνονται τα παρακάτω σημαντικά θέματα. Δημιουργείται το Κέντρο Κοινότητας Καλαμάτας, μια δομή σχεδιασμένη από το Υπουργείο Εργασίας και Αλληλεγγύης, που αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Ένα πρόγραμμα, όπως ξέρετε, είναι από τη Βιώσιμη Συνιστική Ανάπτυξη, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Επαναλειτουργούν τα βρεφικά τμήματα των δημοτικών παιδικών σταθμών Καλαμάτας μέσα σε χρόνο ΔΕΤΕ, σε πάρα πολύ χρονικό διάστημα 4 μηνών, και υλοποιείται η συντήρηση υποδομών και κτηριακών εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών που είχαν να γίνουν πάνω από 10-15 χρόνια με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Ολοκληρώνεται η προμήθεια απειλητωτών. Οι δημοτικοί υπάλληλοι παίρνουν μέρος σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πιστοποίηση και τη χρήση τους. Επίσης, το 2017 και 2018 ορίζομαι από τον Δήμαρχο, πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και πρόεδρος της Επιτροπής Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος. Το Σεπτέμβριο του 2018 και μετά από το ξαφνικό θάνατο του αείμνηστου Παναγιώτη Καρατζέα, μετά από ψηφοφορία, το Δημοτικό Συμβούλιο με 29 θετικές ψήφους σε σύνολο 35 με ανέδειξε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μέχρι το τέλος της θητείας μου. Από 6 Ιανουαρίου 2018 που ανέλαβα τα καθήκοντα ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μέχρι και το τέλος πραγματοποιήθηκαν 26 συναντριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εκδόθηκαν 800 αποφάσεις μόνο μέσα σε ένα χρόνο, ενδεικτικά το αναφέρω. Γιατί σκεφτείτε το σύνολο της θητείας του και των δύο και των τριών θητείων, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες θέματα συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις και συνεδριάσεις, όπου μόνο η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίαζε κάθε εβδομάδα και ήμουν μέλος και τα 8 χρόνια εκτός από την περίοδο που ήμουν πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ολοκληρώνοντας προς το παρόν την πορεία μου στην αυτοδιοίκηση, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλους για τη συνεργασία και να ευχηθώ να συνεχιστεί με γνώμονα τον άνθρωπο και την πόλη το δημοτικό έργο το οποίο θα ακολουθήσει. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους με τους οποίους συνεργάστηκα άμεσα την περίοδο την οποία είχα τις αρμοδιότητες στον τομέα ευθύνης, αλλά και το σύνολο των δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας,
ομολογώ ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Και λέω αντίξωες, δεν αναφέρομαι τις συνθήκες που εργάζονται στο κτίριο, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία του ελληνικού, της γραφειοκρατίας του ελληνικού δημοσίου, η οποία είναι ένας κικαιώνας. Πολλές φορές, όση καλή θέληση και να έχουν υπάλληλοι, είναι τόσες πολλές οι δυσκολίες και τα προβλήματα που, όπως έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα, πολλές φορές ένα έργο από τη στιγμή που θα αποφασιστεί, θα σχεδιαστεί μέχρι να υλοποιηθεί, ακολουθούσαν 40 και 50 βήματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτούνταν και πόσοι υπάλληλοι και εργατόρες. Και εμείς αυτό που κάναμε δεν ήταν τίποτα άλλο, όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι, στην προσπάθειά μας το έργο αυτό να είναι αποτελεσματικό και σύντομο, ήμασταν πίσω και δίπλα από τους υπαλλήλους καθημερινά, παρακολουθώντας το έργο και την πορεία, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα που σήμερα βλέπετε και εσείς και όλοι, αυτή η μεγάλη ανάπτυξη και το σημαντικό έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής, το οποίο είναι αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας και πολλών εργατορών. Και αυτό που λέει ο Δήμαρχος και πραγματικά έγινε και πράξη για πάρα πολλούς από εμάς, που μην ξεχνάτε ότι είμαστε και ελεύθεροι επαγγελματίες, σχεδόν αφήσαμε τα επαγγέλματά μας και αφιερώναμε ώρες ατελείωτες, σχεδόν αποκλειστική απασχόληση. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν δεν είσαι εδώ ώρες ατελείωτες, δεν μπορείς να ολοκληρώσεις το έργο. Ό,τι και να σχεδιάζεις, θα μένει επί χάρτου. Θα τελειώνει δηλαδή, η τετραετία και θα βλέπεις τα έργα τα οποία σχεδίασες και προγραμμάτισες να μην έχουν καν ξεκινήσει. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο άλλο, το πολύτιμο. Πάλι ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν για μένα μια τεράστια εμπειρία. Ομολογώ ότι μένω στα θετικά. Η ζωή συνεχίζεται, ενεργοί πολίτες είμαστε, παραμένουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όπου μπορούμε να είμαστε κρίσιμοι για το καλό της πόλης με διάθεση προσφοράς, πάντοτε θα είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπουζιάννα, γιατί δεν είστε υποψήφιος αυτές τις εκλογές? Να, είπαμε τον απολογισμό να κάνουμε. Γιατί δεν είμαι υποψήφιος? Είναι αλήθεια ότι είναι κάτι που με προβλημάτισε πάρα πολύ. Η απόφαση αυτή πάρθηκε, όπως ξέρετε, επειδή βρέθηκα στη διαδικασία να είμαι υποψήφιος με τον σημερινό δήμαρχο, όπου εξελέγει μετά από μια συμπληρωτική διαδικασία. Προβληματίστηκα το αν θα συνεχίσω ή όχι με το σημερινό σχήμα της υποψήφιας παράταξης, που είναι και σήμερα η εκλεγμένη παράταξη στο Δήμο Καλαμάτας. Είναι αλήθεια ότι όταν έβαλε υποψήφια τα πρώτη φορά, αυτό που εμένα τουλάχιστον μου κέρδισε το ενδιαφέρον και το αποφάσισα, γιατί όπως είπα και προηγούμενα, οι υποχρεώσεις μου, οι επαγγελματικές, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ο χρόνος που θα έπρεπε να αφιερώσω για μένα δεν περίσσευε. Ήταν λοιπόν η προσωπικότητα του Παναγιώτη του Νίκα και το έργο το οποίο είχα δει εξ αρχής να υλοποιείται την πρώτη τετραετία. Ομολογώ ότι στη συνέχεια και το καινούριο σχήμα δεν με ενέπνεε, προσωπικά μιλάω. Χωρίς να σημαίνει τίποτε αυτό, έτσι, γιατί και πριν τον κύριο Νίκα, με είχαν πλησιάσει και άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι και είχα αρνηθεί. Όχι ότι δεν εκτιμώ τα πρόσωπα και ότι δεν είναι ικανότατοι, απλά πρέπει να σε εμπνέει και αυτός που είναι αρχηγός. Και εμένα σε αυτή τη φάση μπορώ να πω ότι δεν με ενέπνεε. Καθώς επίσης και πάρα πολλοί συνάδελφοι και υποψήφοι δημοτικοί δήμαρχοι μου ζήτησαν να συμμετέχω σε εκλογές, αλλά επειδή μπήκαμε στη διαδικασία αυτή και είπαμε ότι θα κρατήσουμε κάποιες αρχές, θα κρατήσουμε δηλαδή το λόγο μας έτσι ώστε να μην πάμε σε άλλες παρατάξεις, να μην δημιουργήσουμε άλλη υποψηφιότητα, εγώ τήρησα το λόγο μου και παρέμεινα εκτός υποψηφιότητας.